ίδιο ακριβώς. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Ελπίζω αυτό το πράγμα να το βγάλετε προς τα έξω, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρόσχομαι ότι θα δοθεί και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Okay. Θα μεταφέρω τις απόψεις. Θα πούμε ότι πρόκειται για, κατά τη γνώμη των κατοίκων και φορέων επιστημονικών που έχουν γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό, για μια μη αειφορική παρέμβαση στο χώρο, καθαρά καταστροφική σε περιβαλλοντικό επίπεδο, και είμαστε εδώ για να διαδηλώσουμε την αντίθεση μιας πολύ μεγάλης μερίδας του κόσμου και της περιοχής και άλλων περιοχών της Μακεδονίας. Μιλώντας εγώ για το κλικής, θα πω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση όλων των φορέων επιστημονικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών. Θα έχουμε περισσότερους από 70 φορείς και χιλιάδες υπογραφές από όλους τους κατοίκους και τους φορείς, οι οποίοι τίθενται κάθετα κατά της εγκατάστασης μεταλλείων στην κλικής. Υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια. Έχουν εκπονηθεί από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχέδια για το κλικής αναπτυξιακά, τα οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τα έχει κάνει υπόψη. Και θέλουν, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία αποδεικνύει ότι τα μεταλλεία θα προσφέρουν τελικά περισσότερα από την υφιστάμενη παραγωγική δραστηριότητα, έχουν να εγκαταστήσουν μεταλλεία καταστρέφοντας. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή των Κρουσίων. Είναι το σύνολο των Κρουσίων. Ουσιαστικά είναι το κομμάτι από τα Κρούσια που είναι το σύνολο μεταξύ Κυλκής και Σερών και σχεδόν μέχρι το Ιράνι. Και υπάρχουν και σχέδια φυσικά για επέκταση μετάλλης μεταλλείας και στην περιοχή της Ποντοκέντρας, λίγο πιο νότια, και στη μεριά του Πάιου. Και στο Κυλκής έχουμε φοβερό πρόβλημα καταρχήν με το νερό. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που λέει ότι το Κυλκής εντάσσεται σε 7 περιοχές της Ελλάδας, που κινδυνεύει άμεσα από ερημοποίηση. Έχουμε στα χέρια μας μελέτη του ΙΓΜΕ υδρογεωλογική που λέει ότι το νερό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ειδικά στην περιοχή των Κρουσίων, φτάνει για να καλύψει ίσα-ίσα τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Και θέλει τώρα έρχεται το ΙΠΕΚΑ για να πει ότι θα σας βάλουν να κάνουμε εδώ πέρα μεταλλεία χρυσού, τα οποία θέλουν σχεδόν 1 εκατομμύριο λίτρα νερού ανά κιλό εξορισσόμενο χρυσού. Τι θα γίνει, αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, που ζουν, έχει 12 χωριά μέσα στην περιοχή που έχει μπει στο διαγωνισμό. 12 χωριά. Έχει κτηνοτροφικές μονάδες. Και το νερό αυτό πώς θα το εξασφαλίσει η εταιρεία? Αυτό το ρωτούμε, δεν ξέρουμε. Κανείς δεν μας έχει πει. Κανείς δεν το έχει πει. Υποτίθεται ότι θα συμπεριληφθεί στα πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε αντίθεση με εμάς που εκεί έχουμε και την ομόφωνη απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΙΘΙΘΑ, όπου εκεί δηλώνουν και για το νερό ότι θα είναι καταστροφικό για την περιοχή. Που εκεί είναι πάνω στις σκουριές και στον Κάκαβο, στο βουνό ο οποίος είναι ο υδρονομέας της περιοχής και με τα νερά εκεί που τέλος πάντων έχουμε, αυτά θα μπορούσαν να καλύψουν με καλή διαχείριση όλες τις ανάγκες της Χαλκιδικής τουλάχιστον. Και πάμε και βάζουμε εκεί πάνω δηλαδή μία εξόρυξη χρυσού η οποία θα είναι καταστροφική τουλάχιστον για αυτό, για το νερό. Που ξέρουμε την αξία του νερού και ξέρουμε ποια θα είναι η αξία. Δεν το συζητάω. Και φημολογεί αυτό που λέγεται ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει για το νερό, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρουμε ότι όλες οι μεσογειακές χώρες έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε δίπλα μας αυτόν τον υδρονομέα, αυτή την ποσότητα ύδατος και πάμε να την καταστρέψουμε. Γιατί για 10, 20, 30 χρόνια και μετά. Το οποίο θα εκμεταλλευτεί και κάποια πολυεθνική εταιρεία. Δεν θα αφήσει δηλαδή η έσοδο στο ελληνικό δημόσιο. Είναι ελάχιστα. Επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά λάβουμε υπόψη μας πόσο αγοράστηκε και τι έσοδα θα αποδώσει, φαίνεται ότι ξεπουλήθηκε. Ένα. Δύο. Το γεγονός ότι 800 άτομα περίπου θα εργαστούν, αυτό δεν εξασφαλίζει την εργασία των ατόμων που είναι από την περιοχή, γιατί η ίδια εταιρεία δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία και ήδη έχει φέρει Βούλγαρους. Και το τρίτο βασικό είναι ότι πέρα από την περιβαλλοντική καταστροφή, εντάξει, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι υπερευαίσθητοι σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά υπάρχει και τουριστική καταστροφή και με αποτέλεσμα οικονομική καταστροφή. Η μεταλλεία είναι ασύμμετρη με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ξενοδοχεία, ούτε αγροτική παραγωγή, ούτε μελισσοκομεία, ούτε τίποτα. Θα καταστρέφει όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν υποθέσουν ότι δεν πάνε να δημιουργηθούν και κάποιες θέσεις εργασίας, με τι συνθήκες και με τι μισθούς, αυτό είναι ένα άλλο ρήτημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις περιοχές αυτές, τι θα κάνουν? Όταν θα βγαίνουν χιλιάδες τόνοι σκόνης κάθε μέρα, κάθε ώρα, η οποία θα πάει και θα επικάθεται παντού. Ποιος θα αγοράσει αγροτικά προϊόντα από εκείνες τις περιοχές? Το Κυλκής είναι
από τους ελάχιστους νομούς στην Ελλάδα, ο οποίος έχει σχεδόν αυτάρκεια σε κρέας βοδινό και σε σιτηρά. Είναι πολύ λίγοι οι νομοί στην Ελλάδα που μπορούν να το πούμε αυτό το πράγμα. Έχουμε μπροστά μας, με βάση το Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, μια επιστημιστική κρίση. Οι τιμές δηλαδή των τροφίμων των βασικών θα αυξηθούν δραματικά στα επόμενα χρόνια. Και εμείς, ως πολιτεία, αντί να φροντίσουμε να αναπτύξουμε την πρωτογενή παραγωγή και να δώσουμε μια όθηση έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα, πάμε να την καταστρέψουμε για αυτή που έχουμε. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι να πάρω τα ψηφίσματά σας και από την... Όχι, ένα κοινό ψήφισμα. Ένα κοινό ψήφισμα. Α, κοινό είναι, ωραία. Η Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, έχει ένα κοινό ψήφισμα. Το λέω έτσι, γενικά. Κυλκής. Λοιπόν, και στη Θράκη. Αλεξανδρούπολη, βεβαίως. Ναι. Τα παιδιά, δυστυχώς, δεν μπορούσαν να έρθουν πιο νωρίς. Έρχονται. Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή. Πέραμα, Σάπες. Το Πέραμα στην Αλεξανδρούπολη, η Σάπες στην Κομωτινή. Το Κυλκής και εμείς βέβαια έχουμε την... Εν πάση περιπτώσει, ο Δήμαρχος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και κλεισμένο ραντεβού από πολύ πριν, λόγω της φιλοξένειας η οποία ήταν προσδιορισμένη από καιρό, δεν μπορούσε να είναι εδώ. Γι' αυτό ανέθεσε σε μένα να παραλάβω το ψήφισμά σας, το οποίο θα το παραδώσω και στον ίδιο και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να το κοινοποιήσει όλους τους αιρετούς κλπ. Εμείς θέλουμε να πούμε και αυτό που ζητάμε είναι να δραστηριοποιηθεί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική, αυτό το καταστροφικό σχέδιο τουλάχιστον σε πρώτο βήμα για την Χαλκιδική, γιατί εκεί έχουν ήδη αρχίσει. Το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης σε πρώτη φάση της εταιρείας, της επένδυσης, έχουν αρχίσει ήδη. Έχουν ξεκινήσει. Πάνω στον Κάκαβο έχουν ήδη, όχι υλοτομήσει, έχουν αποψηλώσει, έχουν ξεπατώσει το δάσος. Πάνω από 3.000 στρέμματα έχουν σχεδόν ξεπατωθεί. Γιατί δεν είναι μονάχα υλοτόμηση, μπαίνει η μπουλντόζα και τα ξεπατώνει. Είναι να κλαίει κανείς. Αυτό έχει αρχίσει. Ίσως μια και έχουμε και την αντιδήμαρχο εδώ να μπορέσει, μπορεί εκείνη να το προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μια πρόταση δηλαδή. Εγώ αυτό, όπως είπα, θα το παραδώσω και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει τι θα πρέπει να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα το φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Θεσσαλονίκη πάντως επηρεάζεται άμεσα. Αν λάβουμε υπόψη το πόσο κοντά σε ευθεία γραμμή βρίσκεται και από τη Χαλκιδική και από την Κυλκής. Και θα έχει άμεση επιρροή από όλες τις επιπτώσεις. Διάβασε και το αυτό που μου έστειλες, Γρηγόρη. Ναι. Δηλαδή μόνο από τους αέριους ρήπους θα έχουμε βάσει τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία λέει ότι τουλάχιστον στα δύο εργοτάξια που θα είναι πάνω στον Κάκαβο η εξόρυξη και στην Ολυμπιάδα, σε σύνολο θα έχουμε ένα απίστευτο αριθμό κομπής σκόνης, ο οποίος φτάνει σχεδόν στα 4.500 τόνους την ώρα. Και αυτό το 24. 4.500 τόνους την ώρα, σε σύνολο δηλαδή. Είναι απίστευτο νούμερο αυτό. Είναι μια, και αυτό κυρίως είναι σκόνη μεταλλευτική, είναι τοξική σκόνη. Εμπεριέχει θείο, το οποίο σε επαφή με το νερό, είτε είναι αυτό βρόχινο, είτε είναι τρεχούμενο νερό, γίνεται θιάφη, γίνεται θείο οξύ, γίνεται βιτριόλι δηλαδή. Αυτά λένε όλοι οι πανεπιστημιακοί φορείς, το ΑΠΙΘΙΤΑ και όλοι οι άλλοι δηλαδή, το ΤΕΕ. Αυτά να ακούσουμε. Προηγούμενη μέθοδος εξόρυξης ήταν με κυάνιο. Δεν υπάρχει προηγούμενη εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Όχι, δεν μιλάω για τη Χαλκιδική, μιλάω σαν μέθοδος. Ναι, σαν μέχρι τώρα αυτή είναι παγκόσμια η μέθοδος. Είναι αυτή που χρησιμοποιείται, θεωρείται βέλτιστη ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οικονομικά βέλτιστη. Παγκόσμια. Η βέλτιστη, το best value technology που το λένε έτσι, το BAT. Βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Γιατί μιλάμε για μικρές περιεκτικότητες, δηλαδή δεν έχει ψήγμα το οποίο αυτό που ξέρουμε θα πάνε το κόσμο να το βγάλουν. Είναι μιλάμε για περιεκτικότητες μικρότερες του γραμμαρίου ανά τόνο πετρώματος. Αυτό μόνο με χημικό τρόπο βγαίνει. Και ο μοναδικός τρόπος που χρησιμοποιούν οι εταιρείες λόγω κόστος είναι το κοινική άνοιξη. Μάλιστα. Να εδώ πάμε στη δεύτερη γραμμή. Μιλάμε τώρα για το βουνό, μιλάμε δηλαδή για τον υδρονομέα μας. Μιλάμε για την καταστροφή που γίνεται εκεί. Αφού θα εξορυχθεί αυτό, θα γίνει εμπλουτισμός και μετά θα περάσουμε στη μεταλλουργία. Που εκεί αμφισβητούμε εμείς και ότι αυτό που τέλος πάντων έχει καταθέσει η εταιρεία, και δεν το αμφισβητούμε εμείς μόνοι, είναι το ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι οι φορείς αυτοί οι πανεπιστημιακοί, οι ανεξάρτητοι φορείς.